Αν σας χτυπήσουν την πόρτα για συνεργασία σε περίπτωση που δεν φτάνουν οι βουλευτές να μην μπουν καν στη διαδικασία. Δεν είναι η πρώτη φορά που μπαίνει αυτή η ερώτηση στο ΚΚΕ. Ναι. Και σας το λέω περισσότερο, γιατί και αν ισχύσει σαν... ο νόμος της απλής αναλογικής στην επόμενη αμέσως, φάση, βέβαια. Εκεί είναι δεδομένο ότι θα σας χτυπάνε κουδούνια και τηλέφωνα. Κοιτάξτε να δείτε. Αν ισχύσει. Το βασικό. Και να σου πω και την αλήθεια ότι στις 7 του Ιούλη φαίνεται ότι δεν υπάρχει δυνατότητα αυτό που λέμε εμείς μιας λαϊκής διακυβέρνησης που θα ανατρέψει όλη αυτή τη βάρβαρη κατάσταση που έχει βιώσει ο λαός μας τα τελευταία χρόνια. Ναι. Δυστυχώς λέμε εμείς. Εμείς όμως τι λέμε, ότι στις 8 του Ιούλη, όπως φαίνεται και από τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών και όπως έχει διαμορφωθεί δηλαδή η πολιτική κατάσταση, φαίνεται πως κυβέρνηση υπάρχει και θα υπάρχει. Είτε αυτοδύναμη είναι αυτή, είτε συνεργασία θα είναι αυτή μεταξύ τους ή με το Κινάλ κτλ. Ούτως ή άλλως όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, λίγο ή πολύ, έχουν κλείσει το μάτι στον άλλονα. Γιατί το λέμε εμείς αυτό? Τζάμπα κοκορομαχίες, λέτε, είναι αυτά επί που λέμε. Επί της ουσίας, ο καυγάς γίνεται... Λίγο στημένο το παιχνίδι. Αυτό φάνηκε και στο προηγούμενο διάστημα. Δεν χρειαζόταν δηλαδή να έρθουν οι εκλογές για να φανερωθεί. Και θα σας πω γιατί. Θα συνεχιστεί η πολιτική στις 8 του Ιούλη των τριών μνημονίων. Θα συνεχιστεί η πολιτική των χιλίων και πέρα εφαρμοστικών νόμων. Καλά, μία φορά πήγαμε να συνεχιστεί... σταματήσουμε αυτή την πολιτική και μας κατέβασαν τα ρολά στις τράπεζες. Θα σας πω. Δεν θα συνεχιστεί αυτά. Η πολιτική. Δημιουργικές ασάφειες και περήφανες διαπραγματεύσεις δεν περνάνε. Ναι, αλλά όμως θα συνεχιστεί η πολιτική που συμφωνούν και τα δύο μεγάλα κόμματα και το Κινάλ. Γιατί εδώ πέρα έχουμε τρία μνημόνια, το οποίο το ένα το ψήφισε το ΠΑΣΟΚ, το άλλο το ψήφισε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και το άλλο το ψήφισαν το τρίτο όλοι μαζί. Ναι. Επί της ουσίας δεσμευόμαστε μέχρι το 2060 για μέτρα βάρβαρα. Οπότε κοινή στρατηγική των υπολείπων κομμάτων υπάρχει. Mm-hmm. Τι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή και τι θέλουμε εμείς να υπάρχει στις 8 του μηνός. Εμείς στις 8 του μηνός θέλουμε να υπάρχει ένα ισχυρό κουκουέ όσο πιο ψηλά γίνεται και μέσα στη Βουλή και έξω από αυτήν, για να μπορέσει να βάλει φρένο σε όλη αυτή την κατρακύλα που ήδη έχει προδιαγραφεί. Ναι. Τόσα χρόνια θέλουμε να φρένο. Υπάρχει, θα σας πω. Ναι. Όχι. Αν είναι δυνατόν, ειδικά το ΚΚΕ δεν έλειψε από καμία δεν μικρή. Δεν είπα ότι προσπαθήσατε. Δεν έλειψε από καμία φρένο. Μικρή και μεγάλη μάχη των εργαζομένων. Και να σας πω και ένα παράδειγμα. Στις 26 Μαΐου τελειώσανε την Κυριακή το βράδυ οι εκλογές, οι ευρωεκλογές. Ναι. Στις 27 τη μέρα Δευτέρα, την επόμενη δηλαδή κιόλας μέρα το πρωί, τα στελέχη του ΚΚΕ, οι άνθρωποι που βρίσκονται μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα κτλ., βρισκόταν στους χώρους δουλειάς. Για παράδειγμα, βρισκόταν στην Τράπεζα Πειραιώς που είχαν απεργία γιατί απολύονταν εκεί πέρα οι άνθρωποι. Και εγώ λέω, στις 8 Ιουλίου, ποιον θα έχει αποκούμπει ο λαός εφόσον έχουν ήδη συναποφασιστεί όλα αυτά τα αντιλαϊκά μέτρα που περιέγραψα πριν. Μόνο το ΚΚΕ. Δηλαδή, ποιος επί της ουσίας θα βάλει πλάτη και θα κάνει μια τέτοια λαϊκή αντιπολίτευση, ώστε να βάλουμε και φρένο, αλλά να δώσουμε και προοπτική σε αυτό το λαό και θάρρος και ελπίδα για να συνεχίσει να αγωνίζεται. Στις 8 Ιουλίου μόνο εσείς θα είστε αντιπολίτευση, αυτό λέτε. Επί της ουσίας βέβαια. Και έχει αποδειχτεί από το προηγούμενο διάστημα αυτό. Ναι. Λέγαμε προηγουμένως, κύριε Νιτζέ, για της απλής αναλογικής και των συνεργασιών. Το πείραμα κλεισθένης το είδατε. Το είδαμε, βέβαια, και το είδαμε. Δεν ήταν δράμα αυτό το οποίο προέκυψε από τον νόμο του κυρίου Σκουρλέτη, με αποτέλεσμα στο Δήμο Θεσσαλονίκης να είναι περισσότεροι υποψήφοι από ό,τι ήταν οι ψηφοφόροι και να μην ξέρουν ποιος θα διοικήσει τους Δήμους ή να βγαίνουν άλλοι δήμαρχοι και άλλα δημοτικά συμβούλια. Ναι, κατάλαβα. Αυτά όλα αντιλαμβάνεστε ότι στα επόμενα 4 χρόνια πολλούς Δήμους μπορεί να τους στείλουν πάρα πολύ πίσω. Το φαντάζεστε αυτό στο Εθνικό Κοινοβούλιο? Κοιτάξτε, το πρόβλημα κατ' εμάς δεν είναι το πόσες τέλος πάντων παρατάξεις είναι αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Και να σου πω και ένα παράδειγμα, νομίζω σημερινό, ήδη βγήκε ο κύριος Σταχιάου και είπε στον κύριο Ζέρβα, τον επόμενο δήμαρχο Θεσσαλονίκης, ότι ό,τι χρειαστείτε είμαι εδώ πέρα, θα συνεργαστούμε για να λύσουμε τα προβλήματα της Θεσσαλονίκης. Ούτως ή άλλως, εμείς λέμε και το λέγαμε και τέλος πάντων στις προηγούμενες εκλογές, ότι το δίλημα δεν είναι ούτε στα πρόσωπα, ούτε στο πόσες συνδυασμοί θα είναι σε ένα δήμο κτλ. Το πρόβλημα ξεκινάει από τη φύση του ίδιου του κλεισθένη. Από τη φύση και από τον προηγούμενο νόμο των. Σύμφωνοι, αλλά. Θα σας πω. Κάντε μία προβολή ενός κλεισθένη σε Εθνικό Κοινοβούλιο. Απλή αναλογική στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Απάντησα και πριν και θα το ξαναπώ.
δεν έχουν κανένα πρόβλημα τα κόμματα τα οποία στρατηγικά, δεν είπα εγώ ότι μοιάζουν σε όλα μεταξύ τους, αλλά στις βασικές κατευθύνσεις που είναι η οικονομική πολιτική, η γεωστρατηγική πολιτική της χώρας, οι φόροι, τα χαράτσια κτλ. Συμφωνούν σε όλα, γιατί τώρα ήδη τα έχουν περάσει, θα λέτε, τα βρούνε. Βέβαια. Μου λέτε ότι δεν σας πειράζει απλή αναλογική, επειδή όχι, είναι δεδομένο καθόλου ότι άλλοι θα βρεθούν για να συγκυβερνήσουν. Όχι, εμάς είναι πάγια η πολιτική και η θέση μας για την απλή αναλογική και στο Εθνικό Κοινοβούλιο, εδώ και πάρα από τότε πάγια, που ιδρύθηκε το κόμμα. Γι' αυτό σας είπα ότι ζήσαμε όχι, ένα δεν πείραμα. Μας ενοχλεί. Εμείς θέλουμε σε οποιασδήποτε συνθήκες να ισχυροποιηθεί το ΚΚΕ, όπως έλεγα και πριν, ώστε είτε ένα κόμμα διακυβερνά τον τόπο, είτε κόμματα συνεργασιών διακυβερνά τον τόπο, να μην μπορούν να περάσουν αντιλαϊκά μέτρα, να βάλουμε φρένο σε αυτόν τον κατήφορο, ώστε να ανοίξουμε μια καλύτερη προοπτική για το αύριο των εργαζομένων, της φτωχής αγροτιάς, των αυτοαπασχολούμενων. Αν δεν πάρουμε στα χέρια την κατάσταση τη δική μας, γιατί εμείς έχουμε το μαχαίρι και το πεπόνι, όταν θα είμαστε δυνατοί, να πετάξουμε είτε από αυτές τις θέσεις μνημόνια, εφαρμοστικούς νόμους, σχεδιασμούς που έχουν να κάνουν με πολύ επικίνδυνες καταστάσεις, όπως γίνεται αυτή τη στιγμή, πιάσατε και στην πρώτη ερώτηση που κάνατε, τα ελληνοτουρκικά, τη συμφωνία των Πρεσπών. Ναι. Όλα αυτά, επειδή είναι και σε πλήρη συμφωνία τα υπόλοιπα κόμματα, θεωρούμε ότι φρένο μπορεί να βάλει μόνο ο εργαζόμενος λαός. Mm-hmm. Και μπορεί να το βάλει με ισχυρό κουκουέ και μέσα στο κοινοβούλιο και έξω από αυτό. Οπότε, κατά τη γνώμη μας, αυτό που διακυβεύεται στις 8 του Ιούλη είναι το κατά πόσο θα βρει από κούμπι ο εργαζόμενος με ισχυρό κουκουέ στη Βούλη, και επιμένουμε σε αυτό. Χωρίς, ξαναλέω, να λέμε ότι σε όλα μοιάζουν μεταξύ τους. Όμως, εδώ φανερώθηκε το προηγούμενο διάστημα ότι όχι μόνο βάζουν πλάτη για να περάσει, παραδείγματος χάρη, και να γίνει ένα αμερικάνικο νατοϊκό στρατηγείο η χώρα μας που μπλέκει σε επικίνδυνα σχέδια. Βάζουν πλάτη και τα τρία μεγάλα κόμματα. Και να πω και ακόμα ένα τελευταίο στοιχείο. Ναι, το προηγούμενο διάστημα, το ΚΚΕ έκανε πάνω από 70 προτάσεις νόμους μέσα στη Βουλή για την ανακούφιση των λαϊκών αναγκών. Η απάντηση, ξέρετε ποια ήταν? Δεν τις συζητήσανε καν. Δεν τις βάλαν προς συζήτηση μες στο Κοινοβούλιο. Οπότε και από αυτό μπορεί ο λαός μας να βγάλει συμπεράσματα για το τι συμβαίνει όταν υπάρχουν στην κυβέρνηση κόμματα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ παλιότερα κτλ. Οπότε ισχυρό κουκουέ για να έχουμε αυτή τη δύναμη να περνάμε και μέτρα ανακούφισης μέσα στο Κοινοβούλιο, αλλά και να τα υπερασπιζόμαστε έξω από αυτό.